Έλα, εδώ είμαστε. Έλα, είναι η εκπομπή σαν το σκύλο με το γάτο. Νίκο! Τι γίνεται, ρε. Πού είσαι, ρε φίλε. Τι έγινε, ρε Νίκο. Μια εβδομάδα έφυγε, τριμάξαμε, ρε φίλε. Τρέμω τα μπουτάκια σου, τι έγινε. Ναι, ρε φίλε, ναι. Δηλαδή, μας παρατάσσει εκεί πέρα 2,5 ώρες κάθε μέρα, μιλάμε μόνοι μας. Να είναι καλά, η καλή φίλη. Να είναι καλά. Οι καλοί φίλοι ακροατές, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα θα βαλτώσω. Εντάξει, ναι. Τη Δευτέρα πήγα με ψηλοθέματα έτοιμα, να ξέρεις. Είχα κανένα δυο κρατημένα. Γιατί λέω δεν έχω Παπαδόπουλο, Αριανοί δεν θα βγούνε, αλλά φίλε κύριοι. Κύριοι. Μετά από χρόνια δηλαδή έβγαλες θέματα για την εκπομπή. Μάλιστα, ναι, ρε παιδί μου, είχε βοηθήσει εκείνη την μέρα και ο Παλωτέλη, σε ήθελα. Σε ήθελα εκείνη τη μέρα, σε ήθελα. Γιατί έδωσα τον κρίκο του Παλωτέλη. Τέλο πάντων, εντάξει. Έλα, ρε πιο Παλωτέλη. Κοίταξε, Νίκο. Επειδή μας έχεις βρει στο ραδιόφωνο, έτσι, παραδέξου τα αυτά, αλήθεια. Δεν μπορεί να είναι πρόβλημα η απουσία σου, ρε φίλε, έχω μια εμπειρία. Το μακρινό 13. Όταν είδες με κοντά παντελονάκια, αυτό. Τότε με πολύ κοντά παντελονάκια, μούστακος τότε. Ψαρωμένος θα λέγαμε και ο Νίκος Μοσχοβίτης είναι μια από τις επαγγελματικές μου στιγμές. Ήμασταν έξω από το γραφείο ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. Και μου έδωσε κάποια guidelines, θα λέγαμε, τα οποία ήταν νομίζω πολύ, πολύ χρήσιμα για να διαχειριστώ καταστάσεις. Βάλε μισό κιλό. Βάλε μισό κιλό guideline εδώ το παιδί. Βάλε μισό κιλό guidelines. Βάλε λίγο μια guidelines. Τι έγινε, Ρενίκο, δηλαδή, και αφού σε πήγε μια χαρά άλλη εβδομάδα, εμάς τι είμαστε τώρα να πούμε. Ρενίκο, Παρασκευούλα είναι. Να κάνουμε λίγο κουβεντούλα, ρε αγόρι μου. Δηλαδή, την εβδομάδα μόνο μου. Χθες ο ψηλός βγήκε τρεις φορές. Περίμενε λίγο τη φυσικότητα τη εκπομπή. Περίμενε. Εδώ, ωραία, τέλεια. Τέλεια, εξαιρετικά. Γιατί ο Παπαδόπουλος είναι και σε διακοπές κιόλας, έτσι. Έλα. Είσαι σε διακοπές τώρα ή κορυδεύεις, ή είσαι εδώ πέρα στην Περαία. Οι διακοπές, Νίκο, είναι state of mind, δεν είναι state of place. Άλλο ερώτησα. Είσαι στην Περαία. Τώρα είμαι Περαία. Αύριο δεν θα είμαι Περαία, ούτε μεθαύριο. Αυτό ήταν η άδεια δηλαδή. Πήραμε μια εβδομάδα άδεια για να πάμε ένα Σαββατοκύριακο Χαλκιδική. Όχι, ρε. Κοίτα, πρόσεξε με. Μια από τις βασικές μας διαφωνίες είναι η αλήθεια. Που έχω με σένα, είναι το γεγονός ότι εσύ τις διακοπές τις θεωρείς αυτονόητο ότι πρέπει να φύγεις. Ναι, 100%. Από εκεί που είσαι. Όχι, εντάξει, ναι. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Άσε που θα φύγουμε το Σεπτέμβριο, Νίκο, μα πάμε στη μαρτυρική μεγαλώνηση. Ξεκουράστηκες. Πνευματικά, σωματικά δεν θα πω ότι ήθελα ξεκούραση, γιατί δεν είναι ότι βαράμε γκασμά στην οικοδομία, ας πούμε, κάθε μέρα, βάζουμε τα μπετά. Εντάξει. Ναι, ρε, Νίκο, αλλά άμα η μέρα σου ξεκινάει νωρίς το πρωί και τελειώνει αργά το βράδυ. Ό,τι και να κάνεις, είσαι κουρασμένος. Ιδιαίτερα νωρίς δεν έχεις. Καλά, εννοείται αυτό. Ιδιαίτερα νωρίς δεν έχω ξεκινήσει οι μέρες μου, είναι αλήθεια αυτή την εβδομάδα. Μπράβο, Νίκο. Μπράβο. Αν εξαιρέσεις κάτι τέτοια, κάτι guest του Χρήστατο στο Messenger που έκανε, ας πούμε, για κάποια ζητήματα, όχι, εντάξει, νομίζω ότι ήμασταν καλά. Και από Δευτέρα που θα γυρίσουμε θα μας πάει τάπα. Δες τώρα πώς θα κάτσει με το που θα γυρίσει με το καλό. Άνα, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Τι. Λέω, ρε παιδί μου, ναι, λέω ότι έτσι όπως πάει το πράγμα, ναι, τη Δευτέρα με το που θα γυρίσεις, ναι. Άιντε, γκράου, ανακοινώσεις και δεν συμμαζεύεται. Θα έχει τέτοιο ρε, συνέντευξη τύπου Λευτέρης Θερμανίδης τη Δευτέρα, Θόδωρος Καρυπίδης ή Τρίτη Τετάρτη, ανοίξα χαρτιά του. Λύθηκε και το μπαν, έρχονται, αρχίζουν οι αφήξεις. Εντάξει, θα έχει ψωμί από εβδομάδα. Εμένα περιμένανε, ρε. Εμένα περιμένανε. Νίκο! Να ξεκινήσουν όλα. Έλα. Πω, άκου τι γίνεται εκεί πέρα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Γενικά, έτσι, αυτό το διάστημα τώρα, ρε παιδί μου, αυτές τις 5 ημέρες, αυτό το ξεκούρασή σου, ναι. Σε είδε καθόλου η θάλασσα, είδε κανένα στο ευρώ σου ή ρε παιδί μου εκεί σπίτι. Με είδε. Εντάξει, πάλι καλά. Με είδε και θα με δει απλά στο μαύρισμα λίγο, δεν πετύχαν πολύ, γιατί το αντιλιακό μας βγήκε πολύ δυνατό. Και? και θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα με το μαύρισμα, εντάξει, θα καταφέρουμε. Πιστεύω ότι το αντιλιακό, φίλε, είναι ένας στους μεγαλύτερους παπάδες που κυκλοφορούν στην αγορά. Το πιστεύεις και εσύ αυτό, ε? Ναι. Θεωρώ ότι έχουμε φάει πολύ παπά με το θέμα αντιλιακό. Τι να σου πω, υπάρχει ο φόβος, ρε φίλε, ότι είναι ειδικά τώρα στα πρώτα μπάνια. Πρέπει να λένε να πρόσεχε γιατί θα κοκκινήσεις και αχ καλέ, και μετά δεν θα μπορείς να κοιμηθείς και τα λοιπά. Που εγώ ζωή μια φορά έχω κοκκινήσει, είναι αλήθεια, δεν έχω κοκκινήσει άλλη. Ξέρεις τι σημαίνει
ο δείκτης προστασίας 5, 15, 30, 50 και τέτοια, έτσι. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν εσύ, ρε παιδί μου, βγαίνεις στον ήλιο και για να καείς θέλεις 5 λεπτά κάτω από τον ήλιο, ναι, ο δείκτης προστασίας 30 τριανταπλασιάζει το διάστημα για να καείς. Υποτίθεται. Ο παπάς. Δηλαδή πρέπει να έχεις τελειώσει χημικό, δηλαδή για να πολυτεχνείο. Ότι... ναι, δηλαδή εγώ που κάθε φορά που, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι λούζομαι και με τον τηλιακό, οκ, ρε παιδί μου. Εγώ που συχνά πει να καίγομαι, δεν μπορώ να πω ότι περνάω δύσκολα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος υποφέρει. Εντάξει, εγώ λίγο, ρε παιδί μου, ξέρεις, λίγο καίγομαι στην πλάτη και αυτά. Βάζω, δεν βάζω, το ίδιο είναι. Εγώ στο πρώτο άρπαξα λίγο εκεί πίσω από το λαιμό. Εκεί λίγο αυχένα, ρε παιδί μου, λίγο. Ναι, στη φάπα δηλαδή. Και, εκεί, όχι, και λίγο πλάγια της φάπας, δηλαδή όχι ακριβώς στη φάπα. Και εκεί που δεν το περίμενα, κάπου στα πόδια. Α, στα πόδια, μάλιστα. Στα πόδια κάτω, ναι. Ενδιαφέρον. Που δεν είναι ότι κάηκα και έτσι οφλιζόμουν, ας πούμε, αλλά την πάτησα εκεί. Είχες μια ενόχληση, βρε αδελφέ. Ναι, όχι κάτι το οποίο να υποφέρω, ας πούμε. Εντάξει. Και μου έχουν πει τώρα ένα κόλπο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αν είναι παπάς ή όχι. Λέει, μετά το μπάνιο στη θάλασσα, λέει, να κάνεις, όταν θα λουστείς, λέει, να το κάνεις με χλιάρο νερό, λέει. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, είναι παπάς. Όταν είσαι στο όριο να καείς, όταν νιώθεις ότι έχεις καεί, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, λένε. Αχα. Πότε φορά τα ακούω αυτά, Νίκο? Τώρα ακούγεσαι εδώ πάρα πολύ βάθος. Πάρα πολύ βάθος, εδώ είμαι. Τώρα είσαι πολύ καλά. Τώρα είσαι πολύ καλά. Εδώ. Νίκο, αν δεν δώσεις μια ενημέρωση, ρε φίλε, τι γίνεται στον Άρη? Βγαίνει κλωμένος και μου τα λέει κάθε μέρα. Τι, σε έβαλε πλάτα αυτή την εβδομάδα? Ναι, ρε. Έβαλε. Ναι, αλλά, ναι. Θετικό. Τι, με ποιον παρομοίασε το Σόουζα? Τι, με ποιον βρήκαμε καμιά άλλη... παρομοίωση τώρα μετά το Van Dyke Σόουζα που έχουν εγκρεμιστεί, νομίζω, τα ραδιοφωνικά θεμέλια της πόλης. Είναι μεγάλος φαν του Χατζησαφή. Δηλαδή, μέχρι που με κάνει να σκέφτομαι και άλλα πράγματα. Ναι. Τρελαίνεται, γουστάρει, ρε παιδί μου, Χατζησαφή. Αυτός, Νίκο, ήταν πότε στο Πανιόνιο? Αυτός, καλός παίχτης. Και είχε πάει και στον Ολυμπιακό, για λίγο. Νομίζω ήταν, ναι, για λίγο, δεν έχει παίξει ποτέ. Μετά έφυγε γύρω στο Ιράν, τα τελευταία δύο χρόνια εκεί είναι. Στο Ιράν? Από εκεί είναι. Καλά, αυτός, το ξέρω ότι είναι από εκεί. Ήρθε εδώ πέρα, ψηλό έπαιξε, ρε παιδί μου, δεν είναι να πεις ότι δεν έπαιξε. Πήγε μέχρι τον δεν βρήκε πιθανά να πάει αλλού. Όχι, πήγε πίσω στην Τράκτορ, έτσι λέγεται η ομάδα του, Τράκτορ. Τράκτορ, ωραία φίλε. Ναι, Τράκτορ. Ο Τράκτορ Τρέιλορ, το ξέρεις? Έχει πεθάνει. Εκεί πέρα δηλαδή. Ένας NBA, ήταν πραγματικός Τράκτορ εκείνος. Ιδανικό περιβάλλον πρέπει να είναι για τον ποδοσφαιριστή εκεί πέρα στο Ιράν, πραγματικά. Α, βέβαια. Γενικά το Ιράν νομίζω ότι είναι ιδανικό περιβάλλον για διάφορα πράγματα. Για ποδόσφαιρο, ακόμα καλύτερα. Ναι, 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 τρομερό. Γραμμούλες διγνώ. Όχι, θα δώσω μετά τις 7. Μετά τις 7. Δώσε μου, δεν πειράζει. Όχι, θα σε απελευθερώσω μετά τις 7 γιατί έχεις άδεια και το σέβομαι. Έτσι και τώρα κατεξαίρεση. Κοίτα, θα σου πω, επειδή είναι σας καρδιά ένας καφές, αν ο καφές κανονιστεί μετά τις 7.30 κάθομαι και μετά τις 7, δεν έχω θέμα. Έλα ρε Νίκο τώρα, εντάξει. Έλα. Εν τω μεταξύ, αυτές τις μέρες δηλαδή που πήραμε λίγο μια άδεια, σκάει ο Τζίζικας, έχουν πιάσει υψηλότερες θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Ιδανική περίπτωση να έχεις φύγει. Πολύ κατάσταση. Ιδανική περίπτωση να έχεις πάει κάπου, Νίκο. Με έπιασε πονοκέφαλος από τη ζέστη. Δηλαδή είναι τρομερό. Προχθές το πάθος. Νομίζω ότι σήμερα η κατάσταση είναι εντελώς ανυπόφορη. Και ναι, σήμερα κατέβηκα και στο κέντρο κιόλας, γιατί είχα μια δουλειά. Κέντρο, βασικά, ναι. Κέντρο, περισσότερο δυτικά. Για το να υλοποιήσω την όλο... δικιά σου επιθυμία που υπήρχε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ορίστε. Τι? Δική μου επιθυμία. Δεν μου έλεγες κάποτε ότι θα ήθελες να έχουμε τον ίδιο φορτιστή για να μην παίρνεις το δικό σου? Άντε ρε Νίκο, ήρθε επιτέλους. Άντε ρε αγόρι μου λίγο. Σε λίγο θα έκανε μεταγραφές και Ηρακλής. Λίγο ακόμα να περιμέναμε. Άντε ρε, μπορεί να λυνόταν ολυμερί... και τον πάνω ολυμερί, στο χτίζαμε το βράδυ κρεμιζόταν ρε φίλε. Και ο Φίλτης άντας αυτό το τηλέφωνο μέχρι να έρθει. Έχω μάθει τον playmaker που θα πάρει στο μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Έλα ρε Νίκο. Αμερικάνος. Μπορεί να το ξέρεις και εσύ κιόλας. Αμερικάνος Νίκο. Αμερικάνος, ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορώ να αποδώσω κάτι παραπάνω. Έπαιζε στην Ελλάδα, Νίκο. Έπαιζε στην Ελλάδα. Δεν ξέρεις, ε. Όχι, δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Είναι κοντούλης. Ναι, πρώτο μπούι δεν είναι, όχι. Α, δεν είναι πολύ κοντούλης όμως. Όχι, πάρα πολύ κοντός δεν είναι. Γιατί έχω ένα στο μυαλό μου που μου ήρθε. Από τι αρχίζει το επίθετό του. Από μη πι. Όχι. Από μη, τέλος πάντων. Όχι. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτός που έχει στο μυαλό μου. Μη πι, ποιος είναι, ρε. Ο Μπρέιζελτον. Όχι, 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 όχι. Άλλος. Άλλος αναφέρει το ρεπορτάζ των μπασκετικών, έτσι. Okay. Δεν θα έχει επιθέτω το μπασκετικό ρεπορτάζ. Εμείς στο ποδοσφαιρικό είμαστε. Εντάξει, ρε Νίκο. Εντάξει. Και απλά ενημερωνόμαστε. Καλή περίπτωση όπως. Καλή περίπτωση. Λένε αυτοί που ξέρουν. Καλή περίπτωση. Αλλά τελειώσουμε πρώτα. Με αυτά τα οποία έχουμε αυτές οι εκκρεμότητες. Γλιτώσουμε και το 140 στο μπάσκετ. Δεν θα το δώσουν οι ομάδες. Του χρόνου λένε τώρα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Τι περίμενες δηλαδή. Ήταν πολλά λεφτά. Εντάξει. Ο Πάοκ όμως για χαρό, φίλε. Έχει κλείσει ρόστερ. Μια εβδομάδα που λείπω. Πάοκ Χατζόπουλο έχει, ρε φίλε. Θανάση Χατζόπουλο έχει. Πληρώνει. Πόσα λεφτά. Και δεν κάνω πλάκα, τώρα μιλάω σοβαρά. Δηλαδή, ο Πάοκ μέχρι στιγμής πόσα λεφτά έχει δαπανίσει. Δώσε μας λίγο μια εικόνα. Α, δεν ξέρω. Ξέρετε ότι στα θέματα αυτά είμαι γκασμάς και τα θεωρώ και λίγο ευαίσθητα. Δεν ασχολείσαι με τα οικονομικά. Ξέρω ότι έχει. Όχι, ακούω ρε παιδί μου, μαθαίνω, με ενδιαφέρει. Εντάξει, πόσο ναι. τον έκλεισε αυτόν. Αλλά το πόσο τον έκλεισε ναι. μέχρι το τι έχει δώσει μέχρι τώρα είναι διαφορετικό, ρε φίλε. Σωστό και αυτό. Μια πραγματικότητα. Ναι. Επίσης έχει κάνει πολλές επαφές και έχει διακανονίσει πράγματα. Ναι. Που εκεί έχει πληρώσει για να διακανονίσει. Εντάξει. Και παλεύει να λύσει και διάφορα άλλα θέματα που είναι στη FIBA, για παράδειγμα, ας πούμε, που και εκεί θέλει λεφτά. Παντού λεφτά θέλει. Καταλαβες. Ναι, αυτή είναι η διαφορά του ΠΑΟΚ φέτος. Ότι έχει λεφτά. Έχει λεφτά, δεν εννοώ ότι έχει το λεφτά. Έχει, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βάλει το χέρι στη τσέπη και να δώσει μια λύση σε ένα πρόβλημα. Από το μηδέν πήγε στο κάτι. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ακριβώς. Που είναι σημαντικό κι αυτό. Θα τα λέμε όλα. Φυσικά. Στη φτωχομάνα εδώ πέρα μας σχετικά θα σαν. Και όπως μου είπε και ένας συνάδελφος που ζητούσα μαζί του πριν λίγες μέρες γι' αυτό, παίζει ρόλο λέει, πόσα θα δώσει ένα παίχτη για να έρθει, παίζει ρόλο λέει, πόσα θα του δώσει μέχρι το τέλος της σεζόν, γιατί λέει τις ίδιες λέει ομάδες της πόλης μας είναι συνηθισμένες σε κάτι τέτοια. Καλά, δεν είναι μόνο ομάδες της πόλης μας έτσι. Γενικά, ναι, εντάξει, οκ. Μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί εμείς γενικά εδώ πέρα βρώμαμε φτώχεια να πούμε μπασκετικά, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Ψέματα, ναι, και αυτοί που είναι και πλούσιοι. Ναι, και αυτοί που είναι πλούσιοι, μην νομίζουν ότι πληρώνουν όλα. Ο Γκρίφιν, ναι, για να ψηθεί, ναι, ο Γκρίφιν για να ψηθεί να έρθει στον ΠΑΟΚ έπαιρνε να τον ψήνει ο Μέξας στα τηλέφωνα, ο ατζέντης του και ο Χατζόπουλος σε κάποια φάση, γιατί του χρωστά λεφτά και ο Κολοσσός και η ΑΕΚ. Και σου λέει τι να γυρίσω να κάνω στην Ελλάδα, ρε παιδιά, αυτό δεν πληρώνεται. Και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ξένων παιχτών, ναι, που λένε το ίδιο πράγμα. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν λέω ότι δική μας εδώ πέρα είναι καλά κι εμείς. Απλά δεν είναι μόνο δικό μας το ζήτημα, είναι γενικό. Είναι γενικό. Ναι. Εγώ πιστεύω γενικά ότι ο Άρης αν τη βγάλει την άκρη του με το κομμάτι των μπαν, που δεν είναι εύκολο, θέλει λεφτά, ακόμα και μέσω FIBA να το πάει, έτσι, αν το πάει με αυτό το 30%, θέλει, ρε Νίκο, κάνα 250. Θέλει. Εντάξει, κοίτα το budget του Άρη, από δεν ό,τι είναι, αντιλαμβάνω. Δεν είναι, ναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, 20 χιλιάρικα στον έναν και 35 στον άλλον, που να πεις σε άντε από εδώ, από εκεί, κάποιος θα δώσει κάτι να τα βολέψω. Ναι. Το 250 είναι βάση και το λέμε τώρα μπακαλίστικα, δεν ξέρω ακριβώς πόσα είναι. 250 για ποιο πράγμα, για τις διακανονισμούς. Ρε παιδί μου, από τη στιγμή που θες εσύ να κάνεις διακανονισμούς, και η, αντίστοιχη, ναι, η αντίθετη πλευρά, η αντίστοιχη πλευρά μάλλον, του παίκτη που πρέπει να διακανονίσεις, σου λέει όχι, πας μέσω FIBA και η FIBA συνήθως το πάει 30% μπροστά και μετά το διακανονίζεις. Το 30% του Άρη, με όλο αυτό που έχει, κάπου τόσο πρέπει να είναι. Ναι. Λογικά. Λογικά, ναι, από το συνολικό ποσό που πρέπει να διακανονίσεις νομίζω ότι είναι τόσο. Κάπου εκεί πρέπει, ναι, να είναι. Εντάξει, είναι ένα ποσό δύσκολο, ζώρικο. Και αν βάλεις και ένα budget την επόμενη σεζόν 3-54 εκατοστάρικα βαριά. Βαριά όμως, ναι, έτσι. Νομίζω, ναι, ότι είσαι κάπου εκεί. Γιατί παραπάνω δεν τον παίρνει. Και με δεδομένο ότι κιόλας κάτσε μια ομάδα θα πέσει μόνο.
Πώς θα πέσει του χρόνου, μία νομίζω. Του χρόνου μία αποφασίστηκε, χθες. Ωραία. Δεν νομίζω τώρα ο Άρης και ο Πάκ να τα καταφέρουν και να είναι αυτή η μία, δηλαδή εντάξει, θέλει, νομίζω θα θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο ΠΑΟΚ αν έχει μια κανονική κατάσταση όλη τη χρονιά και δεν έχει τα περσινά που δεν νομίζω να τα έχει, η ομάδα που έχει κάνει είναι καλή στα χαρτιά. Έτσι. Και εδώ προκύπτει από αυτό το οποίο λέει ο συνάδελφος κάτι πολύ βασικό. Δεν έχει σημασία μόνο πώς ξεκινάς και τι σχεδιάζεις. Το θέμα είναι πώς εξελίσσει τη χρονιά για σένα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, ειδικά στο μπάσκετ. Και σκέψω ότι στο μπάσκετ των μηδενμηνών εσόδων ή τέλος πάντων των πολύ λίγων εσόδων. Ναι. Φέτος ένα από τα έσοδα δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει και λέω για τα εισιτήρια. Θα μου πεις τι έσοδα τα εισιτήρια, ό,τι είναι τα εισιτήρια. Ναι. Είναι μετρητό. Φέτος δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει καν. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε εσύ μπορείς να πεις ότι το Δεκέμβριο θα έχει κόσμο στα γήπεδα. Εγώ εδώ δεν ξέρουμε στην μπάλα τι θα γίνει ακόμα. Άνα μπράβο. Κάτσε εκεί πέρα, δηλαδή που είναι και ανοιχτά τα γήπεδα, σκέψου τα κλειστά τι μπορεί να γίνει. Και επειδή τα κούβεσμα τα βλέπω ανεβαίνουν, ο Νίκ Χάρντ είναι έξαλλος. Από ό,τι διαβάζω. Εντάξει. Αρχίζουμε να σφίγγουμε λίγο πάλι. Ρε παιδιά, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά όλα που ζούμε. Είναι και προχθές, ξέρεις ότι ο υπεύθυνος εκπομπής σε θέματα κορονοϊού. Πού είναι έτσι, αυτός, γιατί εμφανίστηκε και καθόλου αυτή την εβδομάδα. Εμφανίστηκε βεβαίως. Μου είπε να μην βλέπω μόνο τα κρούσματα τα οποία ανακοινώνονται, αλλά να βλέπω τα κρούσματα που ανακοινώνονται και τον αντίστοιχο αριθμό τεστ που γίνεται καθημερινά. Τεστ. Και ο αριθμός του τεστ είναι πάρα πολύ μεγάλος, Νίκο. Μάλιστα. Κατάλαβες. Οπότε, εντάξει. Τα λέγαμε και τότε. Όταν θα ανοίξουμε κανονικά, δεν θα έχουμε 10 το τη μέρα. Ανέβουμε λίγο. Εντάξει, normal πάμε μέχρι τώρα. Είχα πεταχτεί λίγο την Τρίτη να δω λίγο κάτι στα μάξη, στο συνεργείο. Και μου λέει αυτός που δουλεύει στο συνεργείο, ένας από αυτούς που δουλεύουν, ρε παιδί μου, και είναι συγγενής μου κιόλας, δηλαδή δικός μου άνθρωπος, μου λέει σε ένα γνωστό μου, λέει, έχασε ένα δικό του άνθρωπο. Λέει, τώρα δεν θέλω να σε πιάνω με τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι καταγγελία στην εκπομπή αυτό το πράγμα. Εντάξει. Oh, και του είπανε να το γράψουν είναι από κορονοϊό. Την οποία μεταφέρουμε, μεταφέρουμε επιφύλαξη, 3.000 λέει για να δηλώσει ότι πέθανε τον κορονοϊό. Πρώτη φορά τα ακούω, Νίκο, αυτό το ξανακούσει όλο αυτό το διάστημα. Είναι γι' αυτό είναι αποκλειστικό. Εντάξει, το και 3.000 με 3.000. Τα πήρε. Αυτό δεν μου το είπε. Πάρτα, ρε φίλε, να δούμε τουλάχιστον. Δήλωσε τον έτσι, να δούμε τουλάχιστον παίρνει το 3.000. Σιγά τώρα. Σαν τον τι έχει να χάσει. Τι έχει να χάσει. Ναι, να σου πω λίγο, δεν έχει να χάσει τίποτα, ρε φίλε. Αν τα πάρεις, πήρες 3.000 και το πουθενά. Βγήκε η κηδεία. Βγήκε η κηδεία κιόλας αυτό. Ναι, είσαι σχεδιφλία. Ναι. Τέλος πάντων, τι να πω, ξέρω εγώ. 3.000. Καταγγελία αυτή, έτσι. Αυτό είναι καταγγελία σου, λέει, μου το είπε και μου λέει μην τα πιστεύεις αυτά, λέει τώρα. Λέει, μην τους ακούς τι λένε, λέει. Μάλιστα, ωραία. Τι να πω, ρε φίλε. Okay. Καθένα κρίνει. Εγώ σήμερα και για αυτές τις μέρες, όπου και αν χρειάστηκε να πάω, με τη μασκούλα μου σε κλειστό χώρο. Εντάξει. Okay. Εγώ πέτυχα για να είμαι ειλικρινής, τη μασκούλα τη χρησιμοποιώ αρκετά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Και πλέον έχει, και μου έχει γίνει και συνήθεια να την έχω πάνω μου. Καταλαβες. Καθόλου. Καθόλου. Είχα μία μέσω του λαπάκι για περίπτωση ανάγκης. Ναι. Και τώρα, ας πούμε, που εφαρμόστηκαν αυτά τα νέα μέτρα, ναι, αναγκάζεσαι, ας πούμε, κανονικά να την φοράς παντού. Εντάξει, δεν είναι τόσο, δεν μου προκαλεί τόσο μεγάλη δυσφορία, είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά τώρα, τι να σου πω. Εγώ το θεωρώ λίγο γελίο. Ούτε και εμένα. Λίγο υπερβολικό, βασικά. Παράδειγμα για το θέμα μάσκας, που σου λέω, τη Τετάρτη το βράδυ, φίλε, φεύγω κατάκοπος από το ραδιόφωνο, κατάκοπος όμως, έτσι. Και λυσάω να φάω γλυκό, λυσάω. Θέλω γλυκό, ρε Νίκο, ξέρεις, όταν λυσάω για γλυκό. Θέλω να φάω γλυκό. Το έχω αποδείξει νομίζω. Σε σένα, καλέ φίλε και συνάδελφε. Η Δευτέρα που θα επανέλθω και θα είμαι ξανά σε επάλυξη, πες μου τι γλυκό θα σου φέρω στον αέρα δημόσια εδώ πέρα. Ζήτα μου και θα σου φέρω εγώ. Δεν ξέρω, πρέπει να το σκεφτώ εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα το σκεφτώ. Γιατί εκείνη τη μέρα, Νίκο, δηλαδή από τώρα δεν μπορεί να τώρα δεν μου έρχεται κάτι, ρε φίλε. Μπορεί εκείνη τη μέρα να έχω φάει κάτι και να μην θέλω, κατάλαβες. Τη Τετάρτη λοιπόν. Τη Τετάρτη λοιπόν. Φεύγω λυσασμένο για γλυκό. Ναι. Στέλνω στην καλλιτρό, λέω θέλω γλυκό, θες να φέρω τίποτα, μου λέει φέρε παγωτό. Τι παγωτό. Τι παγωτό. Καλή ερώτηση. Κύριος όμως, σταματάω σε ένα μαγαζί, παίρνω παγωτό. Ναι. Και εκεί κοντά στο μαγαζί αυτό,
τρώω τη φλασιά ότι υπάρχει μαγαζί με τρίγωνα. Τα γνωστά, τα πιο γνωστά. Οπα. Φιλέ, παίρνω ένα στο χέρι, το οποίο δεν πρέπει καν να το μάσισα. Δηλαδή, μέχρι να το πάρω το είχα φάει. Δεν κατάλαβα πώς φαγώθηκε, ρε παιδί μου. Και το άλλο για το σπίτι και έφαγα δύο. Μεγάλα, ε. Δύο μεγάλα αυτά και αυτά πρέπει να τρως εκείνη την ώρα που είναι φρέσκια και κρέμα κιόλας. Ναι. Και μετά ξέρεις τι έκανα. Όταν πήγα σπίτι κάτι έκατσε μια δουλειά πάλι από το πουθενά και έπρεπε να γράψω κάτι και το ξέχασα να το βάλω στο ψυγείο. Δηλαδή το έπιασα μετά από κανένα μισάωρο για παράδειγμα. Και είχε λιώσει και περισσότερο η κρέμα και ήταν φίλε τώρα τι να σε πω. Τώρα να χαλά δύο. Πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός. Νίκο, να σε αποδεσμεύσω δηλαδή. Κοίτα, πάμε σε ένα διάλειμμα και βλέπουμε για την ώρα. Θα σε ενημερώσω. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα στην εκπομπή σαν το σκύλο με το γάτο σήμερα και επιστρέφουμε σε λίγο με γραμμούλες ανοιχτές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σαν το σκύλο τώρα, το πάμε μαζί μέχρι και τις 7.30. Γραμμούλες ανοιχτές, κόσμος περιμένει. Ίσως σας κόψω λίγο άγρια. Εσύ είσαι ρεαλίτη. Ίσως Νίκο επιστρέψουμε σε εποχές που περιμένουμε, δεν θα επιστρέψουμε Νίκο σήμερα. 7 και 4 το έχει έκτακτο Νίκο Χαρδαλιά. Ναι. Και είμαστε λίγο στα κόκκινα μόλις έχει κινήσει. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. 78 νέα κρούσματα βλέπω. 3 θάνατοι. Προχωράμε Νίκο. Στους 9 οι διασωληνωμένοι. Σφίξαμε πάλι. Έκτακτη ενημέρωση, Νίκο, αυτά με προβληματίζουν. Και μόλις ήρθε μήνυμα και από φίλοι της εκπομπής και δική μας φίλη από την Κύπρο που έχουν κλείσει εστέρια για να έρθουν κιόλας. Τέλεια. Και φοβούνται μήπως και τι θα γίνει και bling blong δηλαδή. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει γιατί... Λες να σφίγγουμε, Νίκο. Πού είναι ρο τέτοιος. Πόσα ήταν τα νέα κρούσματα σήμερα. 78. Πιάσαμε αριθμό που μπορεί να μην είχαμε πιάσει ούτε εκείνη την περίοδο. Ε, όχι ρε, τότε ήμασταν στα 100. 100 και. Είχαμε πιάσει 100 στάρα τότε, το έχω ξεχάσει και όλοι. Ναι. Μήνες. Ναι, αλλά πλησιάζει. Ναι. Δηλαδή τόσο καιρό ήμασταν 10, 5, 7, 20, βαριά, 22. Άντε να είχαμε λέγαμε κανένας νέος θάνατος. Γίνονται τόσα πολλά τεστ. Κόσμος έρχεται από το εξωτερικό. Τουρίστες, δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει. Νίκος Παπαδόπουλος, στάδε διεύθυνση 6. Άσε ρε. Όχι, αυτό δεν ξαναγίνεται. Νομίζω. Αν γίνει αυτό, Νίκο, θα πρέπει να ψάξουμε κάπου να μεταναστεύσουμε. Αλλά σε κανένα μέρος που ξέρεις, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, να καλλιεργούμε τη γη και να τρώμε μόνοι μας, τέτοια πράγματα. Όχι σε κοινωνία ανεπτυγμένη, ή δεν βγαίνει μετά με τίποτα. Πάνω στο χωριό μου. Πού ρε, στο Μελάνθιο. Μελάνθιο Κιλκής. Αυτάρκια θα έχουμε εκεί. Ναι. Θα έχουμε, δηλαδή, το δικό μας μπαχτσέ που θα τρώμε, το δικό μας, ξέρω εγώ, όλα, τη δική μας αγελάδα, το γουρούνι και τέτοια, γιατί έτσι μας βλέπω πηγαίνουμε μετά, να ξέρεις. Το τσάλι δεν θα είναι άδειο, Νίκο. Νίκο, θα φύγει πολύ τραχανάς. Έλα, πάμε να πάρουμε τον πρώτο φίλο. Ναι. Καλησπέρα. Μοσχοβίτης. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, μην το κάνετε τσιπουράδικο, ρε παιδιά, εντάξει, άμα είναι, πάρε τηλέφωνο εκτός εκπομπής, εντάξει. Είπαμε τα νέα, okay. Άμα είναι να βγάζουμε την μπέμπελη στυλ Ζαγόρα, να πούμε, που, εντάξει, βαριέσαι να περιμένεις και χρεώνεσαι μια κάρτα, άστο. Ψηλέ μου, έγινε και συγγνώμη. Κάνετε. Είμαστε καλά. Νίκο. Ο γάτος είναι ο σκύλος είναι η γάτα. Τέλος πάντων. Όχι ρε. Όχι ρε. Εγώ σου είπα, είμαι φανατικός των ελουροειδών, τέλος πάντων. Λοιπόν, άνοιξα 7 παρα 10 το ραδιόφωνο. Για πες ψηλέ. Δεν ήξερα τον τόνο, είπατε λογικά ήταν τα πορταζιακά σας. Τώρα εγώ επειδή προσπαθώ να δώσω ένα τόνο ευχάριστο, να περάσω μια ωρίτσα έτσι... Ωραίος, ωραίος. Για πες. Ναι, εντάξει, θα κλάψα. Τα κρούσματα ήταν 130, παιδιά. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Τώρα, εντάξει, μην γίνουμε παρηγορήτρες. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, εντάξει, και εγώ αρχίζω να ανησυχώ πλέον επικίνδυνα. Και εγώ λίγο. Λοιπόν, θα αρχίσει να σφίγγω. Ναι, γιατί ήταν 130 και τώρα μου λένε έχουν φτάσει 210, 208, 204, κάπου εκεί. Υπάρχει ενδεχόμενο να κλείσει τα σύνορα. 78 έχουμε σήμερα, δεν ξέρω.
Πολύ πιθανό. Γενικά από την αρχή της κρίσης είναι 210 περίπου νεκροί. Άλλο κρούσματα, εγώ για νεκρούς. Α, τους νεκρούς λες, εγώ λέω για κρούσματα. Okay. Ναι, ναι, ναι. Όχι, άσε, okay. Άμα πιάσουμε τα κρούσματα, εντάξει, μπορεί ένα παιδάκι, ένας νεαρός, εντάξει, να έχει λίγο πυροδράκος, σε 10 μέρες είναι μια χαρά, ανάλογος αντισώματα που έχει. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας εξεπερδεύουμε λίγο να δώσουμε μια χαλαρή νότα. Λοιπόν, εχθές είχα βάλει ένα πολύ, πότε έπαιξε, ναι, ο ΠΑΟΚ τελευταία φορά στο Αλεξάνδριο, έπαιξε από τον Ολυμπιακό, 3-0 νίκες με Γιάννη Ιωαννίδη στον πάγκο, τελευταίο του παιχνίδι. Ματσάρα, μπαζάρι. Όταν ο ΠΑΟΚ, όταν, ναι, α, μπράβο, ναι, έκανε μια, την καλύτερη παιχνιδάρα της ζωής του στον ΠΑΟΚ, ναι, Μπαζάροβιτς. Λοιπόν, καθόμουν και σκεφτόμουν τελικά τι είναι η ζωή, μια ρόδα που γυρνάει. Όταν μας λέγανε το πότε ποτέ, πότε ποτέ, πότε ποτέ, τελικά είδες να γυρνάει στην καζάνα σου, να πούμε αυτή η φράση, και να έχεις 50 χρόνια, ρε παιδιά, αν το φιλοσοφείς, είναι πολλά χρόνια, δηλαδή να πάρεις ένα τίτλο, δηλαδή είναι δηλαδή, μισός αιώνας, ο χρυσός αιώνας του Περικλή. Τέλος πάντων, δηλαδή πραγματικά πώς τα φέρνει η ζωή η Τάνα, να πούμε, ναι, το πότε ποτέ, και εμείς λιποθυμούσαμε. Ουσιαστικά δηλαδή, αυτοί είχαν το 86-91, μπασκετικά δηλαδή, μια πενταετία που λένε. Τέλος πάντων, αυτά, μια καλησπέρα πέρα να πω. Γεια σου, ψηλέ μου. Εσύ πότε παίρνεις άδεια? Γεια σου, ψηλέ. Εγώ Σεπτέμβρη. Αν και έτσι πως τα βλέπω τα πράγματα, μπορεί να μην χρειαστώ καν. Το χάσαμε. Ναι, ναι. Ναι. Τι κάνετε, κύριε? Α, περίμενες να πει ο Παδόπουλος για να βγεις όλη τη βδομάδα χαμένος, έτσι? Εντάξει, εντάξει. Ήθελες Νικολάκη λίγο εκεί πέρα, έτσι, να τον τυπήσεις λίγο. Το δίδυμο ξανάδες, οπότε να πούμε και δύο φωνή. Ήθελες να τον πριζώσεις λίγο, ναι. Ποιο έκτακτο τώρα, Χαρδαλιάς και Παραδέρα, εδώ έκτακτο καλή Ολυμπιακός, ρε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, λέει, τη ΣΕΠΟ. Με πιο αιτιολογικό για την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, έτσι. Δεν έχω χαμπάρι. Δεν έχω ιδέα, να ξέρεις. Δεν έχω ιδέα. Όμως αυτό συγκαλεί. Γιατί άραγε, γιατί. Πληροφορίες λένε κάτι για την κυρία Σπανού, ότι είναι το πόρισμα πολύ, πολύ καυτό. Αλλιώς πού τον έπιασε κάψα τώρα εν ώψη διακοπών 1η Αυγούστου αύριο, να συγκαλεί η Επιτροπή Εφέσεων, πώς τον λένε αυτό, γιατί από μαντάτα από εκεί, από Σπανού, λένε ότι φούντο και τρέχει τώρα να το προλάβει με την Εφέσεων και με όλα αυτά, αν τα καταφέρει. Και αν δεν φτάσουν όλα αυτά στη FIFA και στην UEFA και σε όλα αυτά. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Τώρα, στα άλλα, στα δεδομένα, Νίκο, τι έγινε? Καταφέρατε τι μερική απαγόρευση, μερική το μπαν, πώς το λένε αυτό, ξεμπαν. Κανονικά μεταγραφές ο Άρης Καρδιάς μας. Κανονικότατα. Για ένα χρόνο, ασυλία για ένα χρόνο, μερική απαγόρευση. Και μέχρι και τώρα μερική απαγόρευση, ολική άρση του μπαν είναι. Και όταν θα αρχίσουν να σκάνουν του ανάκοβλου, του ενός, του άλλου, του κουλουχέρι. Δεν θα προκύψει τίποτε άλλο, μην αγχώνες. Εσύ ήσουν αυτός που έλεγες ότι το μπαν δεν θα λυθεί και το ένα και το άλλο. Μα για ένα χρόνο σας έδωσα αναστολή. Στην ουσία δεν γλιτώσατε από κάτι. Για ένα χρόνο αναστολή. Και πού βρέθηκε αυτό το κονδύλι, Ρενίκο, μυστικό είναι, μπορείτε να μας πείτε? Από το λογαριασμό του Θόδωρου Καρυπίδη. Από πού, από ποιο, κάνα μυστικό κονδύλι, καμιά ανάθεση από εκεί για να πετρίσει. Από τις επιχειρήσεις, από τις επιχειρήσεις. Για να πετρίτη πλευρά και έτσι, παπαπετρίτη και έτσι, κάνα τέτοιο κονδύλι. Ποιες επιχειρήσεις μη μιλάς εσύ για την ομάδα σου και κρατικά λεφτά τώρα. Έχει καμιά επιχείρηση, λεφτά. Γιατί δεν κατάλαβα. Μήπως ανοίγεις εσύ με τα κρατικά λεφτά. Μην ανοίγεις, γιατί δεν απαντάς, γιατί δεν μπορείς να απαντήσεις. Κοκοκό τώρα, δεν λες τίποτα για τα κρατικά λεφτά της δικιάς ομάδας. Ήρθε κανένα κονδύλι κατά το τραπέζι εκεί πέρα και δεν το ξέρουμε και δεν το βρωμάτε. Λέω, δεν ξέρω, εγώ λέω, φαντάζομαι. Και κάτι τελευταίο, Νίκο. Με τα δευτεροτρίτα Παπαδόπουλε Νίου, με τα δευτεροτρίτα του Ατρόμου, της Λαμίας, Σάκη, Μάκη, Λάκη, Τάκη, κάτι τέτοιους που κάνανε δυο παιχνίδια το χρόνο στον Ατρόμητο και στη Λαμία, κάτι... Δυο παιχνίδια στον Σάκη στον Ατρόμητο δύσκολα να έκανε, Χρήστο να ξέρεις. Σας βλέπω για φούντο του χρόνου, αν την πηδήξατε 2-3 χρονιές τώρα και βγήκατε 5η-6η, σας με το ροζ δεξί μπακ 4 γκολ σε έριξα και με 11 παίκτες δεν μπορείς να το πάρεις αποτέλεσμα. Το Σάκη και το Λάκη και το Μάκη που δεν μπορείς να σου βρε με τον Μπακούτσι, βρε, δεν μπόρεσες να με κερδίσεις. Και τον Μπαγκαλιάνι, βρε, δεν μπόρεσες, βρε. Μεταξύ φούντου,
Μεταξύ και τον Τζακαλίδη αλλαγή, βρε, δεν θα πες εδώ, κάνω, διάλτη σου κάνω, δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Τα δεδομένα που υπάρχουν σε σχέση με τα επιδημιολογικά φορτία. Προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας σε κάθε αλλαγή των δεδομένων και ανάλογα με τις εξελίξεις, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε διάφορα μέτρα, εργαλεία που ανταποκρίνονται στο είδος της διασποράς και απαντούν στα ποιοτικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά των κρουσμάτων. Πάντα με γνώμονα να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία, την υγεία των πολιτών. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται χαλάρωση ως προς την τήρηση των μέτρων και φαινόμενα συγχρονισμού και συνωστισμού, τα οποία αποτυπώνονται στην αυξητική τάση των κρουσμάτων μας καθημερινά. Σήμερα μόνο ανακοινώθηκαν 78 νέα κρούσματα. Γι' αυτό κρίνεται επιβεβλημένο να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, μετά από σχετική πρόταση και συνεννόηση με την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, αποφασίστηκαν τα εξής. Πρώτον, από αύριο 1 Οκτώβρου και έως τις 31 Οκτώβρου όλο τον Αύγουστο είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας, εκτός των χώρων εστίασης και ιατρικών εξαιρέσεων για άτομα π.χ. με αναπνευστικά προβλήματα ή παιδιά κάτω των 3 ετών. Δεύτερον, από αύριο και έως τις 15 Οκτώβρου ισχύει αναστολή επισκεπτηρίων σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, π.χ. γυροκομεία, σε δομές ευάλωτων ομάδων, άστεγοι, πρόσφυγες και σε νοσοκομεία. Επιπλέον, όσον αφορά στα νοσοκομεία, όπου κρίνεται αναγκαίο, δίνεται να υπάρχει ένα συνοδός στον οποίο θα δίνεται ειδική άδεια. Επίσης, δεν επιτρέπεται η παραμονή στο νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού, πυρετός, δεκατική κίνηση, βήχας, φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή. Ο συνοδός θα πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής απόστασης, την απολύμανση των χεριών και την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των ιατρικών επισκεπτών στις νοσηλευτικές μονάδες ως τις 15 Οκτώβρου. Τρίτον, από Δευτέρα 3 Οκτώβρου έως 15 Οκτώβρου θεσπίζεται όριο 100 ατόμων σε τελετές γάμων, βαπτίσεων, κηδιών με τήρηση όλων των υφισταμένων υγειονομικών κανόνων. Επίσης, από Δευτέρα 3 Οκτώβρου και έως Κυριακή 9 Οκτώβρου για μια εβδομάδα υπάρχει ρητή απαγόρευση όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα, μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, μπαρ εστιατόρια, καφέ μπαρ, με δυνατότητα μετατροπής χρήσης σε καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα. Επιπλέον, παρατείνεται η απαγόρευση πανηγυριών και άλλων δημοσίων ανοιχτών εκδηλώσεων ως τις 31 Οκτώβρου. Παρατείνονται τα μέτρα τήρησης αποστάσεων σε παραλίες ως τις 31 Οκτώβρου. Παρατείνονται ως τις 31 Οκτώβρου επίσης τα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά πλοία. Παράταση ως τις 31 Οκτώβρου υφίσταται και για τα μέτρα προστασίας στα ΚΙΤ. Έως τις 31 Οκτώβρου παρατείνεται και η γενική απόφαση για κανόνες τήρησης αποστάσεων. Επιπλέον παρατείνεται μέχρι τις 15 Οκτώβρου η αναστολή αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Ως τις 15 Οκτώβρου παρατείνεται επίσης η απόφαση για τις χερσαίες συνδέσεις, συνοριακά σημεία εισόδου, αρνητικό PCR τεστ 72 ώρων για προμαχώνα, καθώς και η απόφαση για αρνητικό τεστ PCR 72 ώρων για τους προερχομένους αεροπορικούς από Βουλγαρία, Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τέλος, από 1 Οκτώβρου ως τις 15 Οκτώβρου υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους όταν δεν είναι εφικτή η τήρηση αποστάσεων. Αγαπητοί μου συμπολίτες, όπως σε όλη την προηγούμενη φάση, καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας διαδραμάτισε η ευθύνη των πολιτών, η ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας της Ελλάδας. Και πρέπει και σε αυτή τη φάση όλοι μας να δείξουμε την ίδια υπευθυνότητα, την ίδια εγρήγορση. Μπαίνουμε λοιπόν όλοι σε επιφυλακή, χωρίς πανικό, αλλά με ευθύνη και κυρίως με συνέπεια. Αφήνουμε πίσω μας τα φαινόμενα χαλάρωσης και ακολουθούμε πιστά τους κανόνες. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, στόχος όλων μας μέχρι να κερδίσουμε οριστικά τον πόλεμο πρέπει να είναι να μην χρειάζεται να ληφθούν άλλα μέτρα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να τηρούμε πιστά αυτά που ισχύουν. Σας ευχαριστώ. Τα εξήγησε ωραία.
1 με 31 Αυγούστου. Σε όλους τους κλειστούς χώρους μάσκα. Κλείνει το χώρο εστία, σας είπε. Εκπομπή από Δευτέρα με μάσκα, δηλαδή. Ωρε, δύσκολα. Γιατί? Τι γίνεται, ρε φίλε, εμείς θα κάνουμε. Εμείς είμαστε μια ιδιαίτερη κατηγορία. Κλειστός χώρος. Τι γίνεται, ρε Νίκο, όχι. Νίκο με μάσκα από Δευτέρα. Μήπως περίμενε τους δημόσιους κλειστούς χώρους. Όχι, σε όλους τους κλειστούς χώρους, ήταν ξεκάθαρο. Σε όλους. Ακόμα και στο σπίτι σου που λέει ο λόγος. Όχι, ναι, ναι, ναι. Κάτσε να πάρουμε το φίλο που περίμενε. Ναι, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε. Τι κάνουμε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, λίγο τώρα με αυτή την ενημέρωση σφίξαμε λίγο. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε, έχω κάποιες απορίες. Βεβαίως. Αν μπορούμε να τις λύσουμε, εννοείται. Ναι, 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 βέβαια. Τώρα, αν τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός και τον βγάλουν την Ευρώπη, ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ? Ανά, μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Πρέπει να το ψάξουμε. Εντάξει, επειδή θα ακούω την εκπομπή, αν μπορείτε, ή στο ΠΑΟΚ 24 ή οτιδήποτε. Βεβαίως. Θα ρωτήσουμε τους δημοσιογράφους να μας τα πούνε. Εμείς τι εδώ. Έγινε. Έγινε. Να είστε καλά. Τι ρε Νίκο, τι γελάς. Τι δημοσιογράφοι είμαστε, δεν κατάλαβα. Ναι, κάτσε, κι άλλος είναι. Ναι. Έλα Νίκο. Άντε ρε Κλεωμένη, πού είσαι? Έλα ρε Κλεωμένη, τι γίνεται? Αφού πάω να πάρω τηλέφωνο και ακούω τον άλλο να μιλάει, για. Τι να κάνουμε, τώρα έκτακτο ήταν. Δεν άντεξα μέχρι Δευτέρα που επιστρέφω επίσημα και ήθελα να σε ακούσω σήμερα. Βέβαια, τι να, δεν βάλα το ραδιόφωνο εδώ, δεν πρόλαβα, δεν μπόρεσα να πάρω και το Χρύσανθο. Ναι. Ο Χρύσανθος, ξέρεις, την εντεκάδα που είπε ο Χρύσανθος. Ναι, και εντεκάδα είπε. Αυτήν είχα στο μυαλό, αυτήν την εντεκάδα. Κουέστα τερματοφύλακα. Στην άμυνα, Σάκητς Χατζησαφή. Κέντρο άμυνας, Ρόουζ. Και τώρα αυτή τη στιγμή Σόουζα ή Βελιζήσεις για μέχρι να έρθει κάποιος ακόμα, έτσι. Μην επιμένεις με το Σόουζα, βρε. Αχ, τι να σε κάνω. Ποιο να βάλω, τον Μπακαλιάνη να βάλω? Ποιο να βάλεις? Πρώτα απ' όλα περίμενε, γιατί να δούμε πόσα στόπερ θα πάρει ο Άρης. Μπορεί να πάρει δύο βασικά στόπερ. Περίμενε, μην βιάζεις. Ναι, εντάξει, λέμε με τα υπάρχοντα δεδομένα. Σάσα Ματίγια. Υπάρχουν τα δεδομένα, θα έρθει στόπερ και θα είναι δίπλα με στο Ρόουζ. Πάμε παρακάτω, ναι. Σάσα Ματίγια. Αν ανανεώσει βέβαια ο Ματίγια, Μπερτόλιο ο οργανωτής, Φετφατζίδης, Ματέο Γκαρσία και ο Σέντερφορ που για το Σαντίκου τον βλέπω λίγο δύσκολο. Με 4-3-3 Σάσα Ματίγια δύσκολα μαζί. Όχι, όχι, 4-2-3-1 όπως παίζαμε μέχρι τώρα. 4-3-3 θα παίζει η ομάδα του χρόνου. Αλλά 4-3-3 άμα παίζει ο Χατζησαφή θα κάνει όργια. Με μονοχάφη δύο σφαιρικούς μέσους. Αν δεν αλλάξει. Δεν είναι πολύ να δούμε και το 4-2-3-1. Και αυτό θα υπάρχει σαν εναλλακτικό πλάνο. Αλλά κυρίως το 4-3-3 πάμε με τα τορνέδο. Ναι, ναι, είναι δηλαδή τα μπακ είναι πολύ καλά. Ο Σάκητς, γιατί άκουσα κάποιον φίλο να πούμε. Ναι. Ο Σάκητς δεν ξέρει δυο παιχνίδια. Ο Σάκητς ήταν τώρα, η εποχή δεν που... μπόρεσε τώρα τον Μπαγκαλιάνη δεξί μπακ τώρα να κερδίσει τώρα. Ο Μπαγκαλιάνης έγινε Ντάνι Άλβες στην Τούμπα τώρα. Εντάξει, άστο. Ο Σάκητς έπαιζε βασικός και αντικατάστατος στον Ατρόμητο, είχε πάρει τη φανέλα σπίτι του. Και ήταν η εποχή που ο Ατρόμητος έβγαινε στην Ευρώπη. Το Σάκητς πέραν της πλάκας, το σενάριο το πιστεύουν πολύ. Και όπως είπε και ο ίδιος σήμερα στο About Aris σε αποκλειστικές δηλώσεις, σε έναν πολύ καλό συνάδελφο, έρχεται από εδώ πάντα σαν μήνυμα. Είναι καταξιωμένη τέχνη σε αυτή. Και μέχρι το βράδυ οι αναγνώσεις στο About Aris θα διαβάσουν και άλλες δηλώσεις ποδοσφαιριστή που ενδιαφέρει τον Άρη στο About Aris, να είσαι συντονισμένοι. Ναι. Όσον αφορά, για το μπάσκετ, είπε σε έναν playmaker, έτσι. Ναι, ναι, ένα πολύ καλό playmaker που θα φέρει η ομάδα. Δεν μου λες, έχει παίξει στην Ελλάδα. Δεν θα δώσω καμία πληροφορία, είναι Αμερικανός αυτό. Είναι καλός. Μήπως είναι ο τέτοιος, ρε. Δεν θα σου πω. Ο Σμιθ θα τον ήφη στο Λίμνο. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Τζέρι Σμιθ. Αλλά είναι καλός. Θα σίγουρα τον βρήκα. Μήπως είναι ο Κίγι Κλάρκ. Ψάξε Κλεωμένη Dion Waiters. Πώς? Dion Waiters, ψάξε. Waiters. Ναι, ναι, ψάξε. Πρώτη φορά τον ακούω. Τι είναι αυτός? Αυτός σαν τραγουδιστής μοιάζει. Πολύ καλό γκάρτ. Ναι, αλλά δεν έχει παίξει στην Ελλάδα αυτός. Με τον μπαν δεν μπορεί να έρθει. Με τίποτα δεν έχει παίξει στην Ελλάδα αυτός, πιστεύω. Από το NBA μου είπες παίξει τώρα.
Τι? Ρε, δεν θα σας πω, δεν θα σου πω. Όταν θα έρθει η ώρα θα ανακοινωθεί από τους ρεπόρτερ του Μπασκετικού Άρη. Από τον Αντώνη τον Τέτσι. Αυτό που είπες να ψάξω από το NBA είναι κανένας εν ενεργεία παίκτης. Αυτός που σου είπα να ψάξεις, μην το ψάξεις γιατί παίζεις στους Lakers αυτή τη στιγμή, Νίκο. Σωστά, δεν λέτε, τα λέω. Πολύ καλά τα λες, Νίκο. Στους Lakers. Έτσι. Στους Lakers, εντάξει. Είναι στη φούσκα αυτή τη στιγμή κι αυτός. Πολύ μπάσκετ δεν από το NBA τώρα δεν ξέρουμε. Παλιότερα που βλέπαμε μπάσκετ στο NBA, τώρα αυτούς τους καινούργιους... Βάλε τον επίλογο, Κλειδωμένη, για να πάμε και στο τελευταίο για σήμερα. Έγινε, καλή συνέχεια. Γεια σου, Κλειδωμένη. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε, τι κάνετε. Καλησπέρα σας, κύριε. Πού είσαι, φιλαράκι μου. Φιλαράκι, χθες το φιλαράκι του άλλο είπε ότι 6.30 ώρα τελειώνει η άδειά σου. Κατευθείαν βγήκες για δουλειά, ε. Δύσκολα. Κοίτα να σου πω κάτι. Όσοι διαβάζουν το site έχουν διαπιστώσει ότι ανάθεμα αν είχα κανονική άδεια αυτή την εβδομάδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, Χατζησαφή, ναι. Πρέπει να μπει η ρήτρα για συμμετοχές. Ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος με την κίτρινη κάρτα και ενίοτε με την κόκκινη. Συνήθως, τρώει κίτρινη κάρτα στην προθέρμανση, έρχεται έτσι το λέει εσύ θα βάζεις τώρα κίτρινη κάρτα για κάτι που θα κάνεις μετά και είναι έτοιμο για τη δεύτερη. Πρέπει να έχει... Ναι. Δηλαδή, συνήθως, κοντεύει τις 10 με 12 κίτρινες κάρτες όλο τον χρόνο. Για πλάκα. Για πλάκα. Ναι. Είναι συνέχεια στο τέτοιο. Συνέχεια. Καλώς όσον παίκτης, αφορά τώρα παίκτης. Τον... άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Μην ήταν έπρεπε το θέμα. Όσον αφορά τώρα τον άλλο τον κύριο που πήρε πάλι προηγούμενο τηλέφωνο πάλι που σου έλεγε για λεφτά και για τέτοια πράγματα. Έτσι. Ναι. Τι έχει τώρα τον πει μια φορά και αυτό να ρωτήσει, Νίκο. Θέλω μια φορά σε παρακαλώ πάρα πολύ να σου δανείσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι, να βάλει μέσα όρους, προστήματα, πώς θα βγει πράγματα και σε 14 χρόνια το πεις πάρε 1 εκατομμύριο ρε και κέρασε μόνο ένα τσακάκι. Τίποτα άλλο, μόνο αυτό φτάνει. Άσε το τσάι τώρα, εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα τα διαρκεία, δεν θα σου πω, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει τώρα αυτό σε μένα για κρατικό χρήμα που δεν αποδεικνύει να πουθενά, γιατί είναι δικές του κασίες ότι ο Άρης παίρνει κρατικό χρήμα αυτή τη στιγμή. Τζίπ του κάνει πίδερ, φίλε, τα δώσε τελείως. Χάστα να πάνε, φίλε. Μόνο τα θέματα ζητούν που φτάνει. Τι άλλο έχουμε. Δεν είναι. Τι έχω χάσει αυτές τις μέρες. Πού πάμε, όπα, κατεβήκη πελάτης. Είναι καλό. Τι εξήγει τόση ώρα. Λοιπόν, δεν έχασες πολλά πράγματα, Νικολάκη. Δεν έχασες πολλά πράγματα. Δεν έχασα πολλά. Έγινε μια τυπική άρση μπαν, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι, ναι, ναι. Τα αντιλήφθηκες βασικά. Αυτά τα ολίγα, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Αφού ήταν αναμενόμενα αυτά τα πράγματα, ρε παιδάκι. Όλα βαίνουν κανονικά. Να ενημερώσω τον προηγούμενο που βγήκε ότι τα λεφτά για τον μπαν ο Θοδωρής έκανε μια βόλτα στην Εγνατία, έβαλε το χέρι και τα πήρε από το τέτοιο, από φανάρι σε φανάρι. Καταλάβες. Φανάρι σε φανάρι. Ναι, φίλε, έλεγε, παιδιά, πώς είστε, τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Ακεί στη Βούλγαρη έκανε και τότε ένα λεφτά, ρε φίλε, για τα μπαν. Και τον δώσανε άνθρωποι. Το ποδηλατόδρομο, αντούρι, τι γίνεται, έχουμε τίποτα καινούριο. Όχι, Σεπτέμβριο θα βγω εγώ για τον ποδηλατόδρομο. Να γυρίσουν όλοι. Όλοι. Ρε εσύ, το άλλο και το είδατε. Πρόσεξε. Και πρόσεξε, Νίκο, το Σεπτέμβριο που θα γυρίσουν όλοι, θα κλείσουν και τα μαγαζιά αυτά που είναι εκεί πέρα, κάτι, αυτά που δίνουν καφεδάκι στον δρόμο. Μέχρι το Δεκέμβριο, αν παραμείνει ο ποδηλατόδρομος, δεν τα βλέπω να ζούνε. Κανένας δεν σταματάει απλώς για καφέ εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει πια μαγαζιά. Λέω, κατάλαβες και λέω, δεν είναι. Ναι, ρε, κατάλαβα. Γνωστές εταιρείες. Δεν σταματάει φίλε άνθρωπος, τίποτα, τίποτα. Ερημωμένα είναι, ερημωμένα. Αλλά Άμστερνταμ. Δεν λέω όμως τίποτα άλλο, τέλος. Φτάνει αυτό. Κάτι πήρε να πεις, Μοσχοβίτη, τι είπες, δεν κατάλαβα. Το άλλο, ρε, εσύ με τον δήμαρχο που χόρευε, υποτίθεται ότι χόρευε, γιατί είχε μία συναυλία για να προσφυγεί ο συνωστισμός στο καραβάκι πάνω Πορτοκάλογλου, το είδα το βίντεο. Ναι, ναι, το είδα. Ωχ, Θεέ μου. Και είδα και την άλλη την ηθική τη δήλωση του Μπουτάρη στο Ζέρβα, κάτι τέτοιο. Ναι, εντάξει, τα βρήκανε, παιδιά, τα βρήκανε. Συγγνώμη που σε είπε λαλάκα, δηλαδή. Συγγνώμη που σε είπε. Άρε, Γιάννη Μπουτάρη. Δεν πειράζει. Πάντως, συνεχίζω να λέω, Γιάννη Μπουτάρη θα λέτε και θα κλαίτε. Και θα κλαίτε, όντως. Φέρτο να το υπογράψω. Με δύο χέρια. Και με τα πόδια, θα μάθουμε να υπογράφουμε και με τα δάχτυλα των ποδιών. Θα τα πούμε. Γεια σας κύριε, καλώς από τον κύριο. Νίκο, αυτά ήταν φίλε.
Αυτό ήταν. Αυτό πολύ ήταν. Καλά τα πήγες. Παρότι ένα βία και από Δευτέρα εκπομπή με μάσκα, φίλε. Μέχρι 31 Αυγούστου. Όχι, να σου πω κάτι. Okay, εγώ Δευτέρα θα έρθω και εσύ. Εντάξει, επειδή θα είμαστε και δύο στο στούντιο Δευτέρα. Με μάσκα. Με μάσκα να δούμε ναι, πώς θα πήγαινε. Ναι. Θα το τσεκάρουμε. Να σου πω λίγο κάτι. Αν δεν ακούγόμαστε καλά, θα τη βγάλουμε. Τι να κάνουμε. Και το χαλί της εκπομπής από τη Δευτέρα θα είναι το soundtrack του Mortal Kombat. Τελειώσαμε αυτό. Ωραία. Ναι, χαρά. Νίκο. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλική συμμετοχή. Καλεσμένος και τη σημερινή εκπομπή που έλεγε μια παλιά θρηλική ραδιοφωνική εκπομπή ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Από Δευτέρα παρέα δηλαδή. Από Δευτέρα τι? Από Δευτέρα παρέα. Από Δευτέρα παρέα, ναι. Θα την αλλάξω την άδεια μου φαίνεται γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο. Βρώμα είμαστε. Θα τη φέρω πιο μπροστά γιατί. Μα βλέπω. Πολύ χλωμό τη ραγκή. Γιατί μετά μα βλέπω 10 μέρε κλεισμένου μέσα. Το χειρότερό μου. Πρόσεξε, περίμενα να περάσει το πρώτο δεκέμβριο του Αυγούστου. Να δεις λίγο πώς θα πάει. Ναι. Και μετά πάρε το θες, σου, γιατί θες να κατέβεις τη Μεγαλόνισσο, να πεις αεροπλάνα και κάτι τέτοια. Σε βλέπω τώρα, Νίκο, για Κύπρο. Βρώμα τη βλέπω τη δουλειά. Και εγώ, ναι, και εγώ σου λέω τώρα, εκείνη έλεγα, καλέ, θα πάμε στην Κύπρο. Να... Το έχουμε κλείσει. Το έχουμε πληρώσει. Δεν τα έχω πληρώσει, εννοείται. Πάλι καλά. Ακόμα. Πάλι καλά. Γιατί περιμένω να δω, πώς λέει και ο Κούσης, για να δούμε τι θα γίνει. Πραγματικά για να δούμε τι θα γίνει, γιατί. Ναι, το βλέπω. Αρχίζω να το βλέπω να απομακρύνεται λίγο. Το δε χειμώνα. Πω, πω, έχει να φύγει τραχανά. Πω, πω. Πάρα λοιπόν, πολύ δύσκολο. Άντε. Πάρα πολύ. Γεια σας κύριε. Γεια σας. Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Σερί το πάθο εβδομάδα μόνο μου. Δεν χρειάζομαι κανέναν. Γεια σου, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με Πάο 24.